λέγει η ποια η γνώμη της Ορθοδόξης Εκκλησίας για την αποποινικοποίηση της Μοιχείας. Φύγει ή δεν φύγει αυτό την Εκκλησία. Αγαπητοί μου, τα έχουμε κάνει Βαβυλωνία όλα τα πράγματα τελευταία. Τα έχουμε μπερδέψει και δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Πιστέψτε με στο θέμα του γάμου, του πολιτικού. Πιστέψτε με. Είπα να τα αποφύγω να σας το πω, αλλά δεν το αντέχω. Πολύ φοβάμαι ότι δεν ξέρουμε τι ζητάμε, ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Μη μου ζητήσετε πιο πολλές εξηγήσεις. Αυτό μόνο σας λέω, δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Και η μία πλευρά είναι σε λανθασμένη τοποθέτηση βάση, και η άλλη πλευρά είναι σε λανθασμένη βάση. Και τούτο, όσοι είναι θεολόγοι θα με δικαιώσουν, και τούτο γιατί οποιαδήποτε απάντηση σε οποιοδήποτε θέμα ζητηθεί να δοθεί, εάν δεν έχει θεολογική αφετηρία, είναι καταδικασμένη εκ των προτέρων, είναι λαθασμένη. Μια γνώμη που ξεκινάει από τον ορθολογισμό, εκκλησιαστική γνώμη που ξεκινάει από τον ορθολογισμό, που ξεκινάει από τη σκοπιμότητα. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι σωστή. Ξέρετε πόσες γνώμες λέγονται από εκκλησιαστικής πλευράς που ξεκινούν από τη σκοπιμότητα? Ας σας πω ένα μικρό παράδειγμα έξω από το θέμα, τα θέματα τα τελευταία, το θέμα του Πατριαρχείου. Όπως θα ξέρετε, τα τελευταία χρόνια το Πατριαρχείο μας δεν ορθοδοξεί, το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Την γραμμή πλέψεως, την αιρετική, την έθεσε ο Μεταξάκης, ο Μελέτιος Μεταξάκης, αυτός και ο οποίος άλλαξε το ημερολόγιο. Κατόπιν, όχι αμέσως διάδοχος, αλλά αργότερα, ήρθε ο Αθηναγόρας. Και άμεσος διάδοχος του Αθηναγόρου, του Αθηναγόρα, η γενική κάνει του Αθηναγόρα, Αθηναγόρας του Αθηναγόρα, ήταν ο Δημήτριος. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι παλινδρομούν, απεκαλύφθησαν πολλά πράγματα, ιδίως με τον Αθηναγόρα, τα ξέρετε όλοι σας, έχετε διαβάσει. Και όταν εδώ παράγονται στην Ελλάδα, εκκλησιαστικοί παράγοντες, τα έβαζαν με το Πατριαρχείο, όπως το Άγιον Όρος επί παραδείγματι, το οποίο μέχρι σήμερα άλλοι μεν αρνούνται, άλλοι δεν αρνούνται να μνημονεύουν τον Πατριάρχη, τότε όμως επί Αθηναγόρου, επί Αθηναγόρα, είχαν καταργήσει το μνημόσυνο. Ξέρετε τι σημαίνει αρνούμε το μνημόσυνο του Πατριάρχου? Σημαίνει ότι αποκόπτουμε. Δεν είναι δηλαδή απλώς ένα θέμα να μνημονεύσω, να μην μνημονεύσω. Σημαίνει αποκοπή, είναι ουσιώδες στοιχείο, δεν είναι επουσιώδες. Ξέρετε τι ελέγχθη? Ελέγχθη ότι ο καιρός δεν είναι κατάλληλος να δημιουργούμε τέτοιες καταστάσεις με το Πατριαρχείο, έστω και αν δεν ορθοδοξεί, διότι οι σχέσεις που έχουμε με την Τουρκία είναι τέτοιες και τέτοιες, οπότε δεν πρέπει να τα βάζουμε με το Πατριαρχείο, διότι είναι πάρα πολύ λεπτή η θέση του Πατριάρχου στην Κωνσταντινούπολη και των Ελλήνων που είναι εκεί, οι ελάχιστοι που έχουν μείνει, 5.000 άνθρωποι που έχουν μείνει μόνο, Έλληνες, και αυτοί είναι και λιγότεροι, και δεν συμφέρει αυτή τη στιγμή να τα βάζουμε με το Πατριαρχείο. Ποιο είναι το κριτήριο εμπροκειμένα? Είναι ή δεν είναι η σκοπιμότητα? Μπορούμε όμως να μιλάμε σε θέματα πίστεως για σκοπιμότητα? Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι αδύνατο. Εκείνο που παρατηρούμε στους πατέρες της Εκκλησίας μας, που τους διέκρινε πάρα πολύ σύνεση και πάρα πολύ διάκριση
σε δέματα πίστεως, ενώ εξαντλούσαν την διάκριση εκεί που δεν χωρούσε πια τίποτα και άρχισαν να μπαίνουν οι σκοπιμότητες, γιατί και τότε το θέμα ήταν συντεπλεγμένο με την πολιτεία, μην το ξεχνάτε, διότι δεν επενέβαιναν οι αυτοπράτορες, αυτοί δεν ενεργούσαν τις εξορίες του μεγάλου Αθανασίου ή την Ασάλου και των ομολογητών που έχουμε επί εικονομαχίας. Οι αυτοκράτορες δεν ήσαν που συντελούσαν εις τον διωγμό της Εκκλησίας. Αυτό μην το ξεχνάτε, το ξαναλέγω. Είναι παράλληλες οι εποχές. Τι θα έπρεπε οι πατέρες να κάνουν? Να κρίνουν με το κριτήριο της σκοπιμότητος και να κλείσουν το στόμα τους? Μα σήμερα δεν θα είχαμε Ορθοδοξία. Εκείνα τα σχήματα πέρασαν. Η Ορθοδοξία μένει και αυτή μόνη σώζει. Όπως συνεπώς αντιλαμβάνεστε, και η γη να, τι να, να τα πάρω προοδευτικά, και η Κωνσταντινούπολη να κρυθεί και το Πατριαρχείο να εκδιωχθεί και η Ελλάδα να καταποντιστεί και η γη να εξαφανιστεί από το σύμπαν, εκείνο που δεν πρέπει να χαθεί είναι η Ορθοδοξία, γιατί όλα αποτελούν αυτά σχήμα και θα περάσουν. Η Ορθοδοξία μένει στους αιώνας των αιώνων. Αν αυτό το καταλάβουμε κάποτε, τότε θα εξορίσουμε από τον ορίζοντα των ενεργειών μας οπωσδήποτε κάθε σκοπιμότητα και λοιπά. Δυστυχώς όμως στην εποχή μας, από εκκλησιαστικής πλευράς, αυτή η σκοπιμότης υπάρχει και η αντιμετώπιση των θεμάτων δεν έχει αφετηρία θεολογική, αλλά έχει αλλοτρία αφετηρία. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί τίποτα, καμία απάντηση δεν μπορεί να σταθεί. Γι' αυτό σας εξήγησα προηγουμένως ότι στο θέμα του γάμου και από τις δύο πλευρές, επειδή λείπει η θεολογία, λείπει δηλαδή η σωστή βάση, γι' αυτό και από τις δύο πλευρές, όσο εγώ τουλάχιστον μπορώ να το καταλαβαίνω, σωστές απαντήσεις δεν δίνονται. Είναι να λυπάται κανένας. Έτσι και το θέμα αυτό της αποποινικοποιήσεως. Τι να πω, ξέρω εγώ. Πέστε μου, τι να απαντήσω στο θέμα αυτό? Ότι δηλαδή να μην τιμωρείται ο μοιχός? Μα από εκκλησιαστικής πλευράς, είτε τέτοιους νόμους κάνουμε, είτε τέτοιους, είτε τέτοιους, ο μοιχός έναντι του Θεού είναι κρινόμενος. Το λέει σαφώς η Αγία Γραφή. Στην προσεδρία του λέει ο Απόστολος Παύλος, τίμιος ο γάμος εν πάση και η κήτη αμίαντος. Πόρνους δε και μοιχούς κρίνει, θα πει, θα καταδικάσει, κρίνει ο Θεός. Και είναι η πολιτεία από ποινικοποιήσει την μοιχεία, όταν θα φτάσει αυτός ο κάποιος μοιχός στο πνευματικό κάποτε, θα του πει stop, δεν έχει θεία κοινωνία, stop, τελείως. Δηλαδή κάποτε όταν η εκκλησία ήταν εξέχωρη από την πολιτεία, πότε, τους τρεις πρώτους αιώνες και μάλιστα διακομμένη, είχε να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα? Ένα μόνο λυπόμαστε ότι η πολιτεία μας δεν πηγαίνει καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια. Προσέξτε με, δεν πάει καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλην εξαιρέσεων έχουν δεχθεί τις επιδράσεις της αθεΐας. Αυτά τα ρεύματα που έχουν έρθει απ' έξω έχουν διαβρώσει χρόνια τώρα και χρόνια και το λαό μας και την ηγεσία μας. Θα τολμήσω να πω και την εκκλησιαστική μας ηγεσία, την έχουν διαβρώσει. Όταν εκείνοι που πρόκειται να γίνουν επίσκοποι πηγαίνουν στα Ευρώπα να σπουδάσουν, ή εκείνοι που θα γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου της θεολογίας πρέπει οπωσδήποτε στα προσόντα των να έχουν σπουδάσει έξω, και αν μεν αυτός ο υποψήφιος καθηγητής θεολογίας είναι ισχυρός άνθρωπος και κατάφερε να μείνει ορθόδοξος, έχει καλά. Αν δεν κατάφερε, τι θα διδάξει στο πανεπιστήμιο? Ένας καθηγητής πανεπιστημίου μόνο δεν βγήκε έξω, και αυτός ήταν ο Ήμνος Τρεμπέρας. Ο μόνος. Αποτελεί μοναδική εξαίρεση.
όλοι άλλοι βγαίνουν έξω. Γιατί να υπάρχει έτσι το πράγμα? Αλλά από συστάσεως ελληνικού κράτους και εδώ, επειδή εκείνοι που οργάνωσαν το κράτος μας ήσαν ξένοι, έτσι τα έφτιαξαν και να δημιουργήσουν φθορά στο ελληνικό κράτος, το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, με αποτέλεσμα να έχουμε δεθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται αυτά τα μπλεξίματα και αυτά τα προβλήματα. Ειλικρινά, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μόνο η πολιτεία είναι εκείνη η οποία έχει να βλαφτεί. Η Εκκλησία καθεαυτήν δεν έχει τίποτα απολύτως να βλαφτεί. Η Εκκλησία θαυμάσια μπορεί να συνάξει τους πιστούς της, να κάνει τα δέλτους της, δηλαδή τους καταλόγους της, όπως λέγει στην πρώτη κατηχησή του ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων, και να πει ποιοι είναι οι πιστοί μου, θα τους μαζέψω. Τότε η Εκκλησία, εκείνο που λέγει τα σφύρας, που σήμερα είναι απλώς ένα λείψανο και το αφήσαμε στη θέση του, αυτό το λείψανο κατά το όραμα του Εζεκίη θα πάρει δέρμα, νεύρα, σάρκα και θα αναστηθεί. Που σημαίνει, όταν ο ιερεύς ή ο διάκονος θα λέει τα σφύρας, θα κλείνει η πόρτα. Ακούσατε τι είπα? Θα κλείνει η πόρτα. Και θα κοιτάζονται οι πιστοί μεταξύ τους, όπως γίνεται στην αρχαία εκκλησία, μήπως είναι μέσα στην εκκλησία κάποιος ο οποίος δεν είναι γραμμένος στους καταλόγους της. Εδώ βγαίνω από τα αυτή, με συγχωρείτε κύριε, περάστε έξω. Μα περάστε έξω. Και θα κλείνει η πόρτα για να τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό έκανε η Εκκλησία. Τι έχει να ζημιώσει η Εκκλησία? Διότι ποιος ο σκοπός της Εκκλησίας? Είναι η σωτηρία. Αν φτάσει λοιπόν η Εκκλησία να μην σώζει, ο κυβωτός της να είναι τρύπια και να μπαίνουν τα νερά μέσα και να πνίγονται αυτοί που είναι μέσα, τότε ποιος ο σκοπός δεν υπάρχει η Εκκλησία? Ποιος ο σκοπός να λέμε, κοίταξε πόσους όμως ήρθαν, δες το Πάσχα πόσοι άνθρωποι ήρθανε? Το θέμα είναι από όλους αυτούς ποιοι θα σωθούν. Αν η Εκκλησία μπορεί να καθιέται ότι σώζει αυτούς που έχει μέσα της, μάλιστα. Σήμερα μπορεί να καθιεθεί? Δεν μπορεί. Άρα λοιπόν δεν είναι χρήσιμοι όλοι εκείνοι οι οποίοι έρχονται και έχουν και τον λόγο, έχουν και τον βέτο και προσπαθούν να δημιουργούν προβλήματα μέσα στην Εκκλησία. Χίλια δυο. Και τι λοιπόν? Θα το κάνει όμως η Εκκλησία να κλείσει τις πόρτες της και να κάνει τα δελτία της, τους καταλόγους της? Και όταν θα τους κάνει σε καταλόγους τους πιστούς, θα τους μνημονεύει όλους σε κάθε θεία λειτουργία? Ξέρετε, έχει μείνει μάλιστα σαν φράση στερεότυπη ότι παρεπονέθη ο επίσκοπος της Ρώμης, ότι τον έβγαλαν από τα σβέλτους της Εκκλησίας. Και δεν σημαίνει αυτό? Ότι τα άλλα πατριαρχία δεν τον μνημονεύουν εις τας μνημονεύσεις της Προσκομιδής. Διότι στην Προσκομιδή εμνημονεύονται όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Θα το κάνει αυτό η Εκκλησία? Αν τώρα στις απονενοημένες της ενέργειες η πολιτεία κινείται όπως κινείται, κινεί βάρος της ό,τι κάνει, τι να πω? Το δυστύχημα είναι ότι στην Ελλάδα ο πολίτης της Ελλάδος και το μέλλον της Εκκλησίας του Χριστού είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτό είναι το δυστύχημα. Εγώ είμαι Έλλην πολίτης, ταυτοχρόνως είμαι και χριστιανός. Και έτσι ζητούμε να χωρίσουμε κάποια πράγματα όταν οι άνθρωποι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Κάποτε όμως θα καταλάβουμε ότι εκείνη που βγήκε ζημιωμένη από όλη αυτή την ιστορία είναι οπωσδήποτε η πολιτεία. Δηλαδή πάλι εμείς οι ίδιοι. Η Εκκλησία δεν έχει να πάρει τίποτα. Ως προς την αποποινικοποίηση, τι να πω? Θα πω και κάτι άλλο που λέει ο Άγιος ο προφήτης Ισαΐας. Ο Θεός το λέγεται, το προφήτη Ισαΐου. Πού να σου βάλω, λέγει, κατάπλασμα
και επίδεσμο. Ολόκληρος από κορυφής έως τον ήχον είσαι μία πληγή. Πού να βάλω λοιπόν, να βάλω εδώ, να βάλω εδώ τον πλάστρι, πού να το βάλω? Από πάνω μέχρι κάτω είσαι μία πληγή. Τώρα τι να διορθώσουμε? Θέλω να σου πω αυτό, το παραπέρα, ολόκληρη η κοινωνία μας νοσεί. Όλοι είναι μία πληγή. Μόνος αυτούς τους νόμους, με όλα αυτά τα πράγματα που εξαγγέλλονται, με τον τρόπο που ζει σήμερα η κοινωνία μας, ο κόσμος μας, δεν ξέρει κανείς τι πια να κάνει, τι πια να κάνει. Και τέλος θα σας έλεγα αυτό που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Διότι στην εποχή του, γι' αυτό και εξορίστηκε στο τέλος ο Ιερός Χρυσόστομος και πέθανε στην εξορία. Διότι οι γνήσιοι διδάσκαλοι του Ευαγγελίου δεν εγνώριζαν σκοπιμότητες, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Εφώναζε και έλεγε, γιατί και στην εποχή του ενομοθετούν τον νόμοι οι οποίοι είσαν αντίθετοι στο θέλημα του Θεού. Μάλιστα στο θέμα της νοικίας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ξέρετε τι είχε νομοθετηθεί? Το εξής, ότι εάν η γυναίκα συνελαμβάνει τον νοικευμένη, τότε είχε κυρώσεις επί κυρώσεων. Εάν ο άνδρας συνελαμβάνει το νοικεύον, δεν είχε τίποτα κυρώσεις. Φάνη ο Άγιος Δικόδημος ο Αγιορείτης να γράψει στις παρατηρήσεις του μέσα στο πηδάλιο ότι αυτά όλα γίνονται γιατί δυστυχώς άνδρες νομοθετούσαν και χαρίζονται εις τον εαυτό του. Καταλάβατε? Εκεί αυτό τώρα τα σχολιάζει ο Άγιος Δικόδημος. Όταν όμως γίνονται οι νόμοι αυτοί, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι μου λες ότι ο νόμος λέγει αυτό και αυτό? Ο Θεός όταν θα σε κρίνει, δεν θα σε κρίνει με τους ανθρωπίνους νόμους, αλλά με τον νόμο το δικό του. Έτσι λοιπόν αγαπητοί μου, ό,τι και αν κάνουμε από ποινικοποιήσεις και δεν ξέρω τι, όλα αυτά είναι ανθρώπινες κατασκευές. Ο μοιχός δεν πάβει από του να είναι μοιχός και θα δώσει λόγο εις το Θεό για αυτή του τη συμπεριφορά και ζωή. Αν τώρα μια κοινωνία φτάνει να μην προσαρμόζει τους νόμους της, να μην τους ταυτίζει τους νόμους της, να τους συντονίζει με τους νόμους του Θεού, μια τέτοια κοινωνία, προσέξτε, εγγύς εις αφανισμόν, είναι πολύ κοντά να εξαφανιστεί μια τέτοια κοινωνία. Και κάποτε κάτι τέτοια έλεγε ο Κύριος όταν είπε θα αρθεί η βασιλεία από το έθνος αυτό και δοθήσετε, η βασιλεία του Θεού, και δοθήσετε σε έθνος που κάνει τους καρπούς του και ακόμη κακούς γεωργούς κακώς απολέσει. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Κυρίου, όχι οι μαθητές, οι ακροατές, ξέρετε τι είπαν? Μη γέννητο Κύριε, είπαν. Λέει, Θεός να φυλάξει, μη γέννητο Κύριε. Και εσείς θα μπορούσατε να πείτε, ακούγοντας αυτή την τελευταία φράση που σας είπα, ότι ένας λαός του οποίου οι νόμοι, χριστιανικός λαός, του οποίου οι νόμοι δεν συντονίζονται στους νόμους του Ευαγγελίου, εγγύς εις αφανισμόν ο λαός αυτός. Θα λέγατε κι εσείς από μέσα σας ή και δυνατά, μη γέννητο Κύριε. Αλλά ο λαός είπε τότε το μη γέννητο Κύριε, αλλά ήταν μια ευχή αυτό που είπε ο λαός. Η καταστροφή ήλθε όπως ο Κύριος προφήτευσε. Πριν περάσει η γενναία, ήρθε η καταστροφή. Το 70 μετά Χριστόν έγινε η καταστροφή. Ήταν λοιπόν ή δεν ήταν εγγύς εις αφανισμόν? Δεν είναι αρκετό να πούμε μη γέννητο Κύριε. Εάν έτσι κινούμεθα, θα το πω άλλη μια φορά, λυπούμε. Και εγώ είμαι χριστιανός που ανήκω στην Εκκλησία του Χριστού, είμαι και Ελληνπολίτης που αγαπώ, σας το λέγω αλήθεια πάρα πολύ την πατρίδα μου, σας το λέγω αλήθεια πάρα πολύ και νομίζω ότι την αγαπώ σωστά.
Γιατί αγαπώ την πατρίδα μου δεν σημαίνει βγάζω πατριωτικούς λόγους, αλλά υπηρετώ σωστά για να ζει στον χρόνο μέσα η πατρίδα μου και να προκόβει πνευματικά, υλικά, με κάθε τρόπο, και να είναι μια νοικοκυρεμένη πατρίδα. Γιατί αν εγώ πως ένα νέο να είναι σόφρον και σε μια κοπέλα να κάνει τον οικοκυριό της και να κάνει οικονομία ο άλλος, να μην ξοδεύει σπατάλες και λοιπά, δεν είμαι ένας συντελεστής, αγαθός συντελεστής της πατρίδας μου? Εγώ νομίζω ότι αυτό θα πει φιλοπατρία. Αυτό θα πει φιλοπατρία. Είμαι λοιπόν φιλόπατρης, αγαπώ την πατρίδα μου και την υπηρέτησα με κάθε τρόπο και με κάθε φιλοτιμία. Λυπούμε όμως, γιατί και εγώ είμαι μέλος αυτής της πατρίδας, αλλά πολύ φοβάμαι ότι είμαι θα εγγύς εις αφανισμόν εάν δεν μετανοήσω.